Θα αλλάξουμε τώρα ατμόσφαιρα και κλίμα, γιατί υπάρχει αυτή η φοβερή ιστορία με το εδώ το κοριτσάκι. Είναι το κοριτσάκι, σας θυμίζω, το οποίο εκλάπη, απήχθη, υποτελείως αδιευκρίνηστες συνθήκες και χωρίς κανένα ίχνος, μέσα από τη σκηνή όπου έκανε κάμπινγκ με τους γονείς. Κοιμόνταν και οι τρεις, κάποιος μπήκε μέσα, πήρε το παιδί και σαν άνοιξε η γη να το καταπιεί. Γίνονται έρευνες, έχουν δοθεί αμοιβές. Τίποτα ακόμα. Και έχουν περάσει πολλές μέρες. Θα δείτε και τους γονείς του να μιλάνε και μεταξύ άλλων να απαντάνε και σε μια ερώτηση για το αν αυτοί εμπλέκονται στην ιστορία. Κάτι που επίσης κάποιοι το συζητούν στην Αυστραλία που έχουν γίνει όλα αυτά. If you know anything at all. Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές αστυνομικές υποθέσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Αυστραλία. Η μικρή Κλείο χάθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα μέσα από την σκηνή όπου κοιμόταν μαζί με τους γονείς της. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της Αυστραλιανής τηλεόρασης, ζητούν όποιος έχει την μικρή τετράχρονη να την φέρει πίσω στην οικογένειά της. Whoever's watching. If they know anything, if the person that's watching has Cleo, we want her home. We want her to be home with our baby. We want her in our arms. Με δυσκολία μπορούν να κρατήσουν τα δάκρυά τους. How could someone feel that they could do that to someone? How could someone take a child and my God, just felt sick. Το γεγονός όμως ότι το κορίτσι απήχθη μέσα από την σκηνή των γονιών του έχει δημιουργήσει πολλές υποψίες για την πιθανή εμπλοκή τους στην εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού. Ο δημοσιογράφος δεν διστάζει να ρωτήσει. You or no one that you know has anything to do with Cleo's disappearance. And Ellie, I have to ask you the same question. No way. We love our daughter. Exactly. And we want her home. Οι ίδιοι απαντούν με μια φωνή ότι είναι σίγουροι ότι η κόρη τους έχει απαχθεί. What do you think happened? She was taken. Someone's taken. Τα ερωτήματα όμως είναι πολλά. Πώς κάποιος κατάφερε να πάρει ένα μικρό κορίτσι μέσα από τον υπνοσακό του και την σκηνή όπου κοιμόταν μαζί με τους γονείς του. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και το σπίτι της οικογένειας, ερευνώντας ακόμα και το ενδεχόμενο της εμπλοκής τους. Ωστόσο, δεν έχουν εξαντλήσει ακόμα όλα τα άλλα ενδεχόμενα.